χρόνια. Γιατί εμφανιστήκατος οφθαλμίατρος, ψυχίατρος και ιατρός δικαστής. Α, ωραία. Ως οφθαλμίατρος έκανε μία διάγνωση περί αχρωματοψίας, στην οποία όμως το μπλε και το άσπρο φάνηκε ότι δεν το ξεχωρίζει. Ως ψυχίατρος είδε ψευδεστήσεις στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η Αθήνα και η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας ανέδειξε προς το παρόν το ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο, και όπως είπε πριν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, προς το παρόν. Όπως είπε πριν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, σε πλήρη αντίθεση με όσα προέβλεπαν οι δημοσκόποι. Και ως προς την νεκροψία, δεν καταλαβαίνω καταρχήν ποιος είναι ο νεκρός. Ο νεκρός είναι το εκλογικό σώμα. Ένα λεπτό. Πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σα εξηγώ για να σε ερμηνεύσω. Θα απαντήσετε σε ένα λεπτό, ξέρω. Και θα απαντήσετε φιώ. Όχι, όχι. Εάν όμως πραγματικά πρόκειται έτσι για ένα παίγνιο γλωσσικό, τότε η νεκροψία πράγματι θα γίνει την άλλη Κυριακή και θα γίνει και στις εκλογές και στο δεύτερο γύρο. Και μετά να λέμε εκεί, εκεί θα δούμε πραγματικά αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, την οργή του λαού σε σχέση με το γενικότερο πολιτικό μήνυμα που δίνουν αυτές οι εκλογές. Και ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μαντή, περιμένω πάρα πολύ ώρα και δεν έχω πει τίποτα. Να κλείσω και ό,τι θέλετε μετά. Άλλωστε, μία και τελευταία φορά μιλάει κανείς και έτσι είναι σαφές. Θέλω απλώς να τονίσω ότι, κοιτάξτε, αυτή η επιτυχία η οποία έγινε, το επαναλαμβάνω, έγινε σε σχέση με τις προβλέψεις των δημοσκόπων, φαίνεται να μην απασχολεί καθόλου το τραπέζι. Δηλαδή, περίμενε κανείς, εγώ μέχρι προχτές άκουγα ότι είναι τρίτος ο Σακελαρίδης, ότι είναι τρίτη Ιδούρου, και τώρα ξαφνικά βλέπω. Παρασκευή βράδυ, μέτρο ανάλυση στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Ποτέ. Μόνο ο Στράτος Φαναράς με τη μέτρο ανάλυση έδωσε. Να το βλέπετε, γιατί είναι και έγκυρο, γιατί είναι και ειδήσει. Πλην εγκρίτα, χρησιμοποιήστε τη λέξη ορισμένη. Ορισμένη. Πάντοτε πρέπει να σας πω, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Για να μην οφθαλμίατος, πρέπει να διαβάσεις δημοσκοπήσεις. Κύριε Γολέ, μην το προσπεράσουμε λίγο αυτό. Ο Φαναράς μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα την τιμή των δημοσκόπων και τη δική του, αλλά πάντοτε έλεγε πόσο επισφαλές είναι και ο κύριος χρώμα. Γιατί κάποια είναι ροζ και τέτοιο δεν βλέπω. Γιατί κάποια είναι άσπρα, κύριε Γιακουμάτο. Κάποια και μπλε. Γιατί. Ροζ δεν βλέπω. Κοιτάξτε. Το μπλε και άσπρο. Να σας πω τι βλέπω. Βλέπω. Ξέρετε τι είχε πει. Βουδούρη, βουλευτή. Βλέπω. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προσέρχεται στο Κουμουνδούρο. Κάθε μέρα επί 15 χρόνια και θα μιλήσει.